βρω. Ναι, ξεκινάει vlog. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, παιδιά, θα πάω στο Σάκι. Είχα να τον ακούσω από τότε που ήμουνα 16 χρονών. Που είχα πάει με τη θεία μου και την κολλητή μου την Άντια. Πω πω, Άντια, αν με βλέπεις το θυμάσαι. Το θυμάσαι που είχαμε πάει στο Σάκι παλιά. Ήταν όταν είχε πρωτοβγεί ο Σάκης, δηλαδή είχε, δεν είχε βγει 3 χρόνια. Λοιπόν, οπότε αυτό το vlog θα είναι μόνο για σήμερα. Follow me για να δείτε και τη συναυλία του Σάκη και όλα αυτά, πώς θα περάσουμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου, είναι μεσημέρι. Έτρεχα από το πρωί σε δουλειές, είχα να πάω να ψωνίσω σε σούπερ μάρκετ. Περιμένω να έρθει και η Κάτια από την Κύπρο, οπότε θα έρθει να μείνει στο σπίτι και θα φύγουμε μαζί το βράδυ για το event. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω λουστεί από το πρωί και έχω κάνει ένα πολύ γρήγορο ίσιωμα γιατί έχει γίνει χαμός με αυτή εδώ τη συσκευή που σας έχω δείξει στο Instagram και με έχετε πεθάνει στα μηνύματα για το ποια είναι αυτή η συσκευή. Βάλε μας link, δείξε μας αυτή τη συσκευή. Οπότε επειδή θα κάνω και τα μαλλιά μου σήμερα, θα κάνω ένα πολύ ωραίο χτένισμα γιατί έχω πάρει και φόρεμα. Α, και ξέχασα να σας πω ότι επειδή αυτή η συσκευή είναι υπέροχη, μου άρεσε πάρα πολύ, θα σας τα εξηγήσω και στη συνέχεια όλα. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, ζήτησα δωράκι για εσάς από την εταιρεία, οπότε ανοίγετε το description box για να δείτε πώς θα μπείτε στο διαγωνισμό. Έβαλα τη ρόμπα μου γιατί έχει λίγο ψύχρα σήμερα και είμαι εδώ για να σας τα δείξω όλα γιατί μου τα ζητήσατε και έχει γίνει χαμός με αυτή τη συσκευή, μέχρι και σε όλη τη γειτονιά με ρωτάνε τι είναι αυτό που ισιώνει έτσι ωραία τα μαλλιά σου. Λοιπόν, ακούστε με. Ας ξεκινήσω να σας πω τι είναι η συγκεκριμένη συσκευή. Είναι το Steam Pure λοιπόν της Babyliss, το οποίο ήρθε για να ισιώσει ακόμα και τα πιο δύσκολα μαλλιά. Αλήθεια το λέω. Δεν υπάρχουν πιο δύσκολα από τα δικά μου μαλλιά. Θα σας βάλω και κλιπάκια. Την ημέρα που τα ίσιωσα, το έκανα, είπα θα ανοίξω την κάμερα και θα το κάνω live χωρίς τη βοήθεια του σεσουάρ και της βούρτσας όπως τα έκανα πριν για να ισιώσω και εδώ πέρα στη ρίζα. Οπότε θα παίζουν και κλιπάκια με το ίσιωμα. Και θα δείτε πόσο δύσκολα είναι γενικά τα μαλλιά μου γιατί είναι πάρα πολύ φριζέ αν δεν βάλω βούρτσα ή αν δεν βάλω κάποια ισιωτική. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι είναι το επαγγελματικό Steam Pure, το οποίο με τον ατμό έρχεται για να ισιώσει και να κάνει λία και μαλακά και τόσο απαλά σαν μετάξι όλα τα μαλλιά. Χάρη στον ατμό της συσκευής, τα μαλλιά τα κρατά λαμπερά και έχουν ένα τέλειο φινίρισμα κομμωτηρίου. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μπούκλες, κυρίως για πιο μακριά μαλλιά, έτσι που θέλουμε και ένα ανάλαφρο αποτέλεσμα, γιατί οι πλάκες του είναι λίγο πιο φαρδιές από ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Αυτά τα προϊόντα τα αγοράζεις πάρα πολύ εύκολα και έρχονται γρήγορα, ταχύτατα στο σπίτι. Να το τονίσω αυτό. Δεν καταστρέφει καθόλου, μα καθόλου την ποιότητα της τρίχας, γιατί έχει μία μοναδική τεχνολογία στην πλάκα. Υπάρχει κεραμική επικάλυψη για τη μέγιστη προστασία της τρίχας, με μέγιστη λάμψη διαμαντιού. Και έτσι αποφεύγεις και να κάψεις τα μαλλιά σου. Είναι κατάλληλο και για βαμμένα μαλλιά και για ντεκαπαρισμένα μαλλιά, γιατί έχει 5 ταχύτητες θερμοκρασίας, οπότε μπορείς να επιλέξεις την κατάλληλη για τα δικά σου μαλλιά. Έχει μέσα ένα ολόκληρο εγχειρίδιο που σου εξηγεί γιατί τύπο μαλλιών είναι η κάθε θερμοκρασία. Έχει ιονική τεχνολογία, ο ιονισμός, για όσους δεν ξέρετε, καταπολεμά το φριζάρισμα και πραγματικά το κάνει αυτό. Εδώ πέρα έχει κάτι χτενάκια τα οποία αφαιρούνται για να κάνουν ένα τέλειο ίσιωμα. Εγώ τα αφαιρώ όταν θέλω να κάνω μπούκλες γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται στις μπούκλες. Έχει επίσης και αυτά εδώ τα άκρα τα οποία είναι αποσπόμενα. Τα βάζεις εδώ σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις μπούκλες και βολεύεσαι περισσότερο να πιάνεις και αυτό εδώ το σημείο χωρίς να καίγεσαι. Και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτή εδώ η θήκη η οποία προστατεύει και από τη θερμότητα. Δηλαδή, αν έχεις κάνει μπούκλες και πας κάπου, θέλεις να φύγεις ταξίδι, τσακ, τη βάζεις εδώ μέσα και ας καίει η συσκευή. Δεν φοβάσαι αν θα καούν τα πράγματα που έχεις στη βαλίτσα σου ή το οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ βολικό αυτό γιατί έχει και τη θήκη της και είναι κάπου μέσα κλειστή και δεν μπερδεύεται με τα υπόλοιπα πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν σας είπα ότι έχει εγγύηση 3 χρόνια. Οι περισσότερες συσκευές έχουν ή 1 ή 2 χρόνια. Αυτή έχει 3. Μία παρένθεση εδώ γιατί μόλις μπήκα online. Βλέπω ότι η Babyliss έχει λανσάρει νέα προϊόντα αποκλειστικά στο νέο της e-shop και είναι online exclusive. Οπότε θα σας έχω το e-shop και από κάτω στην περιγραφή άμα θέλετε να πάτε να το δείτε. Αφού το έχω βάλει στην πρίζα,
Έχουμε εδώ πέρα το κουμπάκι που ανοίγει, το πατάμε για να ανοίξει και εδώ αναβοσβήνει το πρώτο λαμπάκι που είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Εμένα για τα δικά μου τα μαλλιά που είναι βαμμένα, αλλά είναι και λίγο φριζέ και όλα αυτά, θα το βάλουμε στο πρώτο τελευταίο λαμπάκι, άρα θα πατήσουμε το συν. Εδώ. Εδώ είναι για μένα και περιμένουμε σε 10 δευτερόλεπτα θα έχει ζεστάνει. Επίσης, αν θέλω τον ατμό, πρέπει να πατήσω και αυτό. Και θα ξεκινήσει να βγάζει ατμό. Έχει και τεχνολογία LED εδώ. Θα χωρίσω λίγο τα μαλλιά μου. Λέω να βάλω και αυτές, γιατί τις ξέχασα, για να μην καιγόμαστε. Οπότε... και το γυρνάμε γύρω-γύρω και κάνει μπούκλα αυτό. Και αυτή η μπούκλα, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε και το προηγούμενο μου βίντεο, είχε κρατήσει για 4 μέρες. Δείτε αποτέλεσμα και είναι τόσο απαλό. Το βλέπετε έτσι, με μία φορά. Πάμε να κάνουμε την άλλη σειρά. Και γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα τα μαλλιά, πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 10 λεπτά θα τα έχω φτιάξει. Συνεχίζω με το επάνω μέρος όπου έχω φτάσει και μπορείτε να το δείτε και καλύτερα πώς κάνει την μπούκλα. Ξεκινάω από μπροστά, βάζω εδώ το ισιωτικό, ξεκινώ σχετικά από πάνω γιατί είναι αρκετά χοντρό, οπότε θα δείξει πάρα πολύ ωραίο. Νεύρο! Το γυρίζουμε γύρω γύρω. Είναι τόσο πολύ εύκολο. Τα βλέπετε? Αλλά δεν θα μείνει έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα πιάσιμο πίσω, να κάνω ένα στυλ κοτσίδας, αλλά να έχει λίγο όγκο εδώ πέρα και να είναι λίγο έτσι μέση ακατάστατη. Οπότε θα πάρω αυτή τη βούρτσα και θα κρεπάρω το μαλλί μου εδώ πέρα, στην κορυφή. Δεν με νοιάζει πώς θα το κρεπάρω. Πραγματικά δεν με νοιάζει, ό,τι να είναι. Βάζω λάκα ενδιάμεσα, σπρέι. Θέλω να είναι όσο πιο αχτένιστο γίνεται, γιατί θέλω να πετύχω αυτό, παιδιά, το ακατάστατο, το χολιγουντιανό. Δεν ξέρω πόσο στα σοβαρά με παίρνετε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε θα στρώσω λίγο εδώ την κατάσταση με τα χέρια μου. Στρώνω εδώ. Καταρχήν, αυτά εδώ πέρα θα τα κρατήσω μπροστά. Και αυτό θα κρατήσω μπροστά. Να το πιάσω τώρα λίγο έτσι. Και θα πιάσω όλα τα υπόλοιπα μαλλιά. Μια κοτσίδα. Τέλος πάντων, το βγάζω αυτό. Δεν μου χρειάζεται. Πιάνω τα μαλλιά μου μια κοτσίδα. Και βγάζω με τα χέρια μου. Να δείξω, παιδί μου, ότι είναι λίγο έτσι ακατάστατο. Και θα χρειαστώ 2-3 τσιμπιδάκια. Από αυτά τα απλά. Και τι θα κάνω, θα πάρω τώρα αυτό εδώ πέρα. Θα το γυρίσω λίγο έτσι όπως πάει η μπούκλα και δείτε τι θα κάνω από πίσω. Θα το γυρίσω γύρω γύρω από την κοτσίδα και θα το στερεώσω από μέσα με ένα τσιμπιδάκι. Το γυρίζω και αυτό έτσι γύρω γύρω. Τραβάω και λίγο μαλλιά εδώ για να έχει όγκο. Δεν τα φοβάμαι. Θέλω να είναι κατάστατο. Οπότε είμαι έτοιμη, περιμένω να έρθει και η Κάτια, σε λίγο που να είναι φτάνει. Τι κάνεις τρελιάρα μου, καλά είσαι, πες ένα γεια, κόλλα το. Μπράβο το κορίτσι μου. Hi, hi there. Ναι. Τρέλες με την Εύα. Ήρθε και η Κάτια, το καταλάβατε νομίζω. Και έχω μείνει και με το contouring στη μέση. Οπότε πάω να ετοιμαστώ, γιατί δεν ξέρω ρε Κάτια. Έχουμε χρόνο, έχουμε λίγο χρόνο. Λίγο, λίγο. Τι ώρα είναι? Πρέπει να είναι 7. Εντάξει, προλαβαίνουμε.
Λοιπόν, εγώ έχω ντυθεί, έχω φορέσει το φόρεμά μου και η Κάτια. Η Κάτια είναι γκράντε, παιδιά. Είναι τελείως γιορτινή, χριστουγεννιάτικη. Ναι. Θα κλέψει την παράσταση. Αλήθεια. Της έβαλα βλεφαρίδες. Δείτε τι ωραία. Και το eyeliner. Σ' αρέσουν. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια μου. Δηλαδή. Μπράβο, Τσίνα, σε ευχαριστώ. Και τώρα θα της ισιώσω τα μαλλιά. Με το ψαλίδι. Θα τα κάνουμε μπούκλες. Α, θες να τα κάνουμε μπούκλες. Ωραία, θα τα κάνουμε μπούκλες. Είσαι! Τέλεια! Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Σου πάνε πολύ. Συνήθως το κάνω πίσω, αλλά εσύ όπως το κάνεις δίνει βόλιο. Ναι, οπότε ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε. Ότι η Κάτια είχε κορδελάκι VIP που σημαίνει μπροστά στραβά και δεν πήγε! Δεν πήγε! Καλύτερα κάνετε ένα κόλλαπι εκεί για να κάνετε μια καλαβαρίτσια. Όχι. Θέλω να δείτε αυτό που βλέπω μπροστά μου. Είναι τύπου κονσέρτο. Πολύ ωραίο σκηνικό. Λούση, σ' αρέσει ο ρουβάς. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει τώρα. Μ' αρέσει τώρα. Εγώ θα φωνάξω, δεν ξέρω για σένα. Όσο μεγαλώνει, γίνομαι ρουφιάς. Παλιότερα και εγώ δεν τώρα. Αλλά είχα πάει μια φορά στα 16. Μια φορά. Ήμουν 16 χρονών. Δεν είσαι φαν. Δεν είσαι φαν. Όχι. Θα σε κάνω και μασάζ. Για. Αμπόνα.
αυτά τα χριστουγεννιάτικα. Έχει πει ήδη τρία τραγούδια και μου έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω λίγο άντε, ξαναθέλω λίγο κάτι. Γιατί ο άνθρωπο τραγουδάει μια χαρά. Έχουμε εδώ και έρθει αυτό παιδικά τραγουδάκια. Τελειώνει το κομμάτι και λέει τι να πει. Θα την κάνω την καλύτερα. Και είχε σιωπή από όλο τον κόσμο και ακούστηκε μόνο η δική μου εφωνή. Για ακούστε λοιπόν αυτό, όμως δεν πόσο σημαίνει. Όχι. Ενώ είμαι στον καναπέ μου από το πρωί, έχω βγάλει ρίζες για να κάνω edit αυτό το βίντεο γιατί είχα πάρα πολλά αρχεία. Είναι η επόμενη μέρα, αν δεν το καταλάβατε. Και κάνω edit αυτό το βίντεο από το πρωί. Αυτή τη στιγμή το τελειώνω και ανακάλυψα ότι δεν έχω κλείσει αυτό το βίντεο. Μετά πήγαμε και ήπιαμε ένα ποτό στα γρήγορα για καμιά ωρίτσα για να δούμε λίγο και την Κάτια γιατί έφυγε σήμερα για την Κύπρο. Οπότε ήρθε για πάρα πολύ λίγες ώρες για το συγκεκριμένο event. Εσείς λοιπόν, να μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εγώ πέρασα τόσο υπέροχα, αν περάσατε κι εσείς καλά μαζί μου και σας το μετέφερα όλο αυτό, το κλίμα που ζήσαμε τη χθεσινή βραδιά. Αν σας το μετέφερα πατήστε like λοιπόν και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτες. Να μου ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram γιατί μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα. Ανοίξτε και το κουτί περιγραφής για το διαγωνισμό και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.